δραματική χαρακτηρίζουν την κατάσταση στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Ξάνθης οι νοσοκομιακοί γιατροί και ενημερώνουν ότι αν δεν αλλάξει κάτι, τον άλλο μήνα είναι πολύ πιθανό να αναστείλει τη λειτουργία της λόγω έλλειψης ειδικευόμενων γιατρών. Ο συντονιστής διευθυντής γιατρών ΕΣΥ, Γεώργιος Γεωργίου, τοποθετήθηκε επί του θέματος. Οι ιδανικές θέσεις στην κλινική είναι 9 ειδικοί και 9 ειδικευόμενοι. Αυτή τη στιγμή θα μείνουν 5 ειδικοί γιατροί. Λοιπόν, οι 5 ειδικοί γιατροί, εγώ ως διευθυντής κλινικής, κρίνω ότι δεν μπορεί να δουλέψει η κλινική και να επιτελέσει το έργο που επιτελούσε μέχρι τώρα με 5 ειδικούς γιατρούς. Ήδη έχουμε σταματήσει στα τακτικά εξωτερικά γιατρία μας, το ιατρείο μας του, το οποίο κάναμε κάθε εβδομάδα. Έχουμε σταματήσει τα χειρουργεία, βάζουμε μόνο τα επίγοντα και υπάρχει μια τεράστια λίστα από 2.000 και πλέον χειρουργεία τα οποία περιμένουν. Λοιπόν, όλα αυτά είναι εις γνώση των ηθινόντων και των αρμοδίων. Το πρόβλημα δεν προέκυψε τώρα μεν, αλλά από καιρό το λέμε ότι θα προκύψει. Δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Ήδη τα τελευταία 10 χρόνια, με τη συνεχής αποχωρήση ιατρών χωρίς καμία απολύτως πρόσληψη, έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο οι νοσοκομιακοί γιατροί. Προεξαμήνου υπήρχε προκήρυξη για μία θέση με έναν υποψήφιο, ο οποίος βλέποντας τις υπάρχουσες συνθήκες προτίμησε να ιδιωτεύσει και έτσι η προκήρυξη βγήκε άγωνη, καθώς παραμένει άγνωστο πότε θα επαναληφθεί. Μέχρι τώρα το ελλιπές προσωπικό προσπαθούσε κάνοντας περισσότερες εφημερίες από αυτές που ο νόμος ορίζει, ώστε να καλύπτονται τα κενά. Εμείς είχαμε κάνει μια πρόταση έτσι εφικτή. Η μόνη εφικτή πρόταση για να δουλέψει κλινική είναι να έρθουν να συνδράμουν γενικοί γιατροί. Εντάξει, αντιλαμβανόμαστε τη δουλειά που κάνουν γενικοί γιατροί στα κέντρα υγείας, αλλά νομίζω ότι δεν θα καταρρεύσει το σύστημα εάν εκ περιτροπής έρθει ένας γενικός γιατρός στα εξωτερικά ιατρία και μας βοηθάει, ας πούμε, στις εφημερίες. Ένας εκ περιτροπής, είναι 40 γενικοί γιατροί, έρχεται κάθε μέρα ένας γενικός γιατρός, νομίζω ότι είναι η μόνη εφικτή λύση στην προκειμένη περίπτωση. Παράλληλα, όλοι οι γιατροί έχουν να λάβουν κανονική άδεια από το 2020 κάποιες ημέρες και ολόκληρη του 2021, 2022 και 2023 λόγω και των συνθήκων της πανδημίας. Ήδη όμως από τον προηγούμενο μήνα Μάιο, λόγω των μεγάλων κενών στη στελέχωση της κλινικής, αναγκάστηκαν ακόμα και σε εφημερία με ένα μόνο γιατρό σε ενεργή εφημερία, όταν το ελάχιστο της ασφαλούς εφημέρευσης είναι 3 ιατροί, 2 ιατροί σε ενεργή εφημερία και ένα σε εφημερία ετοιμότητας. Εννοείται ότι δεν άφησαν να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, αφού ακόμα και εθελοντικά συνέδραυαν τους εφημερεύοντες έστω και εκτός εφημερίας. Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε νοσοκομιακοί γιατροί, έπεται και συνέχεια για το νοσοκομείο Ξάνθης, αφού τόσο το αναισθησιολογικό όσο και η παθολογική κλινική λειτουργούν με τεράστια κενά που αναμένεται να επιδεινωθούν έτη περαιτέρω.